Δηλαδή μου προτείνει, σαν κόνσεπτ, επειδή είπε ότι τα λέω και με χύμα και τα λοιπά. Σε ακροπολείο μέσα σε τσιγκέλι ανάποδα. Σε τσιγκέλι. Τι θα φοράγε. Μου κάνει πλάκα τώρα, το λες έτσι. Πήρε το καβατζί για να συνέλθω από το σοκ. Να σου πω κάτι, μου λες ψέματα. Λέει τα λες και δεν κολλώνει. Μου λες ψέματα. Όχι, δεν σου λέω ψέματα. Αυτό που λες το εννοεί. Όχι, σοβαρά. Δεν κάνει πλάκα. Σε ακροπολείο στο τσιγκέλι ανάποδα. Ο καβατζίκη που κολλάει. Να πάρετε αυτέ και να τι βγάζετε γκόμενε, να βάλετε αυτέ σε τσιγκέλι, όχι εμένα. Ευχαριστώ. Δεν μπορεί να φανταστεί. Γιατί πήρε τον καβατζί και εγώ δεν κατάλαβα. Για να με ηρεμήσει που έχει περιοδικό. Του λέω είναι ξεφτύλι αυτό, μου είπανε. Μου λέει μη ασχολείσαι, ρε, εσύ. Μου λέει τι έγινε. Απλά έπαθα λίγο. Με πιάσε κάτι, δεν ξέρω. Και θα βγει την επόμενη Πέμπτη. Η φωτογράφησή μου. Μου κάνει περίεργο γιατί πάει δεν το μυαλό κανένα κάπου, περιοδικό, αλλά γιατί μου κάνει περίεργο. Ακούγοντας όλα αυτά και έχω ακούσει και κάτι άλλο. Καταλαβαίνεις τώρα τι σου λέω. Γιατί αν είναι αυτό που φαντάζομαι, έχει βγάλει πολύ ωραία εξώφυλλα. Δεν έχει σημασία το περιοδικό. Ότι υπάρχουν άνθρωποι ναι, που αλλά σκέφτονται αυτό. Τώρα να τα λέμε πώς είναι τα πράγματα. Από τη μία ακούω όλα αυτά, από την άλλη αν σκεφτώ ένα περιοδικό που μου μονάει το μυαλό, να είμαι αντικειμενική. Πολύ ωραία εξώφυλλα. Φυσικά, βγάζει. Φυσικά. Απλά θεωρώ εξώφυλλα, ότι γίνεται επιλογή. Κάποιου του αποθεώνουμε. Μα δεν έχει δει ποτέ κάτι τέτοιο. Μπορώ να σου πω κάτι. Μα δεν έχει δει ποτέ κάτι τέτοιο. Τι κάτι τόσο. Είναι τώρα τραβηγμένα πράγματα που προσβάλλουν τον άνθρωπο. Ξέρει κι άλλα τραβηγμένα θυμάσαι, κόνσεπτ. Αυτό θέλω να σου πω. Δεν έχει δει ποτέ. Ναι. Στην Ελλάδα, μην μιλήσω. Μπορεί να μην είναι αυτό και να κάνω λάθος. Αλλά δεν έχουμε δει ποτέ κάποιο εξώφυλλο τέτοιο. Γιατί προφανώς αρνούνται να τα κάνουν. Προφανώς γίνονται οι προτάσεις, αλλά αρνούνται οι φωτογραφιζόμενοι να τα κάνουν. Υπάρχει μια διαφορά. Να τους φάνε όμως. Βγαίνει άλλη με το μαγιό δεύτερη φορά που κάνει φωτογράφηση και την τρώμε όλοι γιατί δείχνει, φαίνεται λίγο πώς είναι το μαγιό. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι και το κοινό, η δουλειά μας είναι. Και δουλειά κάποιων άλλων να βγάζουν αυτά για να πουλήσει το περιοδικό. Μπορώ να σου απαντήσω λίγο όμως σε κάτι. Ακραίο, δουλειά του είναι. Που είσαι στο περιοδικό, ωραία. Είσαι εσύ το περιοδικό και προσπαθεί να βρει ιδέες και καλά κάνει για να πουλήσει περισσότερο. Και καλά κάνεις γιατί. Ακριβώς, αυτή είναι η δουλειά σου. Και εκεί δουλεύουν πουλήσω, άνθρωποι και αυτή είναι η δουλειά σου. Ωραία, και δουλεύουν και πάρα πολλοί άνθρωποι σε όλα τα περιοδικά. Όταν προτείνεις κάτι, είναι εικόνα που έχεις εσύ για τους γύρω σου. Όχι, καμιά φορά είναι και είναι. Αντιγραφή του κόσμου. Αυτό είναι. Δεν είναι υποκριτικά η σκέψη. Αυτός που προτείνει αυτό το πράγμα, σκέφτεται έτσι. Καλός ή κακός, ναι, έχει έναν τρόπο σκέψης που τους γύρω του τους αντιμετωπίζει έτσι. Μπορεί να είναι καθαρά αντιγραφή όμως. Όχι, συμφωνώ γιατί ότι ο άλλος αυτό, τρόπος γιατί που σκέφτεται είναι σκέψη. Για εγώ πραγματικά έλεγα για μία ώρα μετά. Είναι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, ο οποίος έχει έναν τρόπο σκέψης. Και μιλάω πολύ τώρα, δεν θα πω γιατί μου δείτε ότι γνωρίζω. Θα πω γιατί εσάς γιατί δεν ξέρω. Η Σάσα ξεκίνησε στο πρωινό ουσιαστικά. Έχει όχι έναν δικό της τρόπο σκέψης, ιδιαίτερο, που δεν το συναντάς εύκολα, ωραία. Που μπορεί καμιά φορά και κάποιος μαζί της να παρεξηγηθεί για το κάτι που θα πει. Αλλά εγώ τη βλέπω ότι έχει και μια παιδικότητα και μια αθώα ψυχή που δεν το κάνει επειδή θέλει να κάνει κακό, κατάλαβες. Είναι έτσι ο χαρακτήρας της και γι' αυτό το λόγο ποτέ δεν την παρεξηγώ. Κάποιος άλλος λοιπόν, όχι περιμένετε λίγο, που μένει μόνο σε αυτό γιατί έχει τέτοιο τρόπο σκέψης, θα της προτείνει ένα τέτοιο εξώφυλλο, θα προτείνει στη Μουτίδα ένα τέτοιο εξώφυλλο. Εγώ θα το πρότεινα ποτέ. Ξέρεις, υπάρχει και το άλλο, ότι βλέπω κόνσεπτ απ' έξω. Εγώ θα την πρότεινα, ας πούμε, στο σπίτι και λέω, σε ποιο ταιριάζει αυτό το ακραίο. Να γνωρίσω τους δικούς της, τη μάντρα που μεγάλωσε. Καταλαβαίνεις άλλη αντιπρόταση, ωραία. Όχι, είναι το σοκ. Έκλαιγα, γιατί είπα λίγο σοκ. Πώς να το πω, δεν μ' άρεσε. Η Μουτίδου δηλαδή που είναι πολύ. Γιατί να μην τη δει σεξι. Θα ήθελε, η ίδια θα αισθανόταν σεξι και πολύ γυναίκα σε αυτό το κόνσεπτ. Και πάλι θα είχε ενδιαφέρον φωτογραφικά. Με τα μακριά αυτά τα φορέματα. Το κόνσεπτ είναι πολύ. Λέκανε τώρα. Εγώ συμφωνώ σε αυτό. Κόνσεπτ υπάρχουν τώρα. Θέλω να δω. Αν θες να κάνεις κάτι ανατρεπτικό, βγάζεις σεξι τη Μουτίδου, α πούμε. Καταλαβαίνεις. Δεν χρειάζεται να την βάλεις να την πατάει. Ο άλλος πάνω της. Γιατί προσβάλλει και το περιοδικό αυτό το πράγμα. Δεν κατάλαβες, όχι μόνο την κοπέλα. Ναι.